Ο Στέφανο Σίσκο μαζί μου στο στούντιο για να δούμε, Στέφανε, πού οφείλεται η αύξηση στι τιμέ των καυσίμων και τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Ναι, Λίνα, εκεί που ο κόσμο έχει στρέψει την προσοχή του στο πώ να αντιμετωπίσει την εντυνόμενη ακρίβεια στα τρόφιμα. Τώρα έχει ακόμα ένα πονοκέφαλο, τι τιμέ των καυσίμων. Πού οφείλονται τώρα αυτέ οι αυξήσει. Παράγοντε τη αγορά μα λένε ότι ένα λόγο είναι η αύξηση τη ζήτηση. Και ο δεύτερο είναι το άλμα στι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου. Από την εξίσωση όμω δεν πρέπει να βγαίνουν τα φαινόμενα ισχροκέρδεια. Από ελέγχου που έκανε η διπηρεσιακή μονάδα ελέγχου τη αγορά προέκυψε ότι πέντε πρατήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κεφαλονιά πολλούσε σε αδικαιολόγητα υψηλέ τιμέ και πάνω από το περιθώριο κέρδου είναι ένα μέτρο που θα ισχύσει μέχρι το τέλο του χρόνου. Έτσι λοιπόν, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξη του κυρίου Σκρέκα, έπεσαν πρόστιμα στα 5 πρατήρια 25 χιλιάρικα, ενώ εντείνονται οι έλεγχοι, το σύνολό του είναι τα 25 ευρώ, ενώ εντείνονται και συνεχίζονται οι έλεγχοι. Είπαμε ότι ένα και από του βασικού λόγου είναι η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία έχει σημειώσει σημαντικό άλμα το τελευταίο διάστημα. Στι αρχέ Ιουλίου, τώρα όπω θα δούμε στη δεύτερη μα κάρτα, ήμασταν στα 74 δολάρια το βαρέλι, πλέον είμαστε στα 84 δολάρια το βαρέλι. 10 δολάρια παραπάνω ή 13,5% επάνω. Πού οφείλεται τώρα αυτό, οι μεγάλοι παραγωγοί είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε περικοπέ. Ενεργοποιήθηκαν αυτέ οι περικοπέ και έτσι έχουμε τσιμπάει βδομάδα με τη βδομάδα παραπάνω. Ποιε είναι οι εκτιμήσει? Ότι το αμέσω επόμενο διάστημα δεν υπάρχουν ενδείξει αποκλιμάκωσης. Οπότε όλα δείχνουν ότι μάλλον πηγαίνουμε προ τα πάνω, τουλάχιστον για το αμέσω επόμενο διάστημα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ.